Οφθαλμολογικές επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες είναι σωτήριες για τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν βαρύτατα οφθαλμολογικά προβλήματα, τα οποία οδηγούν ακόμη και στην τύφλωση, πραγματοποιούνται πλέον στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Μέχρι σήμερα, οι ασθενείς έπρεπε να απευθύνονται σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης με σοβαρές συνέπειες σε περίπτωση καθυστέρησης. Ήδη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκαν οι 5 πρώτες επεμβάσεις, αφενός με λόγω του άριστα εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού της Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής και του Οφθαλμολογικού Τμήματος ΕΣΥ και αφετέρου, χάρη στην προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού από τη διοίκηση, σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση του διοικητής του νοσοκομείου Δημήτρης Αδεμίδης. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι επεμβάσεις αυτές γίνονται για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια από την εγκατάσταση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης στη Δραγάνα. Με αμύωτη ότι δεν συνεχίζουν οι αφήξεις παράτυπων μεταναστών στην Ελλάδα, κάθε μέρα δεκάδες αλλοδαποί καταφθάνουν στην Αλεξανδρούπολη με κάθε τρόπο, φορτηγά, αυτοκίνητα, φουσκωτές, βάρκες. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι η χθεσινή εικόνα από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όταν εκατοντάδες παράτυποι μετανάστες έφτασαν με σκάφους του λιμενικού στο λιμάνι της πόλης. Μετά την περισυλλογή τους, μεταφέρθηκαν στο τόλ του λιμανιού, όπου έγινε η πρώτη καταγραφή τους και διαπιστώθηκε ο ακριβής αριθμός τους. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται και πολλά παιδιά. Και αυτή η ομάδα παράτυπων μεταναστών θα μεταφερθεί στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης φυλακίου στην Ορεστιάδα. Από την πλευρά τους, τα στελέχη του λιμενικού σώματος σημειώνουν πως έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες ημέρες χαλάρωση στο μέτρο στα θαλάσσια σύνορα από την πλευρά της Τουρκίας, με αποτέλεσμα οι σύγχρονοι δουλέμποροι, σε συνδυασμό και με τις καλές καιρικές συνθήκες, να το εκμεταλλεύονται και να μετακινούν παράνομα πρόσφυγες. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, από το πρωί της 21ης έκτου στο πρωί της 24ης έκτου διεσώθησαν 285 παράτυποι μετανάστες σε 9 περιστατικά έρευνας και διάσωσης στις θαλάσσιες περιοχές Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Λέσβου και Σύμης. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας, δεκάδες κάτοικοι του Παλιού συγκεντρώθηκαν στην Εκκλησία της Παναγίας που βρίσκεται στην καρδιά του οικισμού για να διαμαρτυρηθούν αλλά και για να ενημερώσουν. Το παρόν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων του Παλιού έδωσαν η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κώστας Αντωνιάδης, η αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Ευαγγελία Δρακονάκη και οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι Καβάλας Γιάννης Ιακωβίδης και Σωτήρης Λαζαρίδης. Μιλώντας στους κατοίκους, η Δήμαρχος Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα είπε πως ό,τι μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο της νομιμότητας έχει γίνει, αφού δυστυχώς ο δρόμος της Μελίνας Μερκούρη είναι χαρακτηρισμένος ως εθνικό επαρχιακό οδικό δίκτυο και δεν μπορούν να τοποθετηθούν σαμαράκια ή άλλα μέσα προειδοποίησης των οδηγών. Είπε επίσης ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έρθει σε επαφή με τον εκλογέντα δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη και να του προτείνει να προχωρήσει ο Δήμος Καβάλας στην προμήθεια και τοποθέτηση ενός σταθερού ραντάρ στην είσοδο του οικισμού με σκοπό τον έλεγχο της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων. Με κεντρικά συνθήματα, αυτό το καλοκαίρι γνωρίζουμε νέους τόπους, οδηγούμε υπεύθυνα, απολαμβάνουμε τις διακοπές μας, μοιράστηκαν φυλάδες στους διερχόμενους οδηγούς στο πλαίσιο μιας μίνι εκστρατείας ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, ενώ ο δρόμος κλείστηκε συμβολικά για λίγα μόνο λεπτά της ώρας. Ένα αγριογούρουνο πνίγηκε το πρωί της Τρίτης στη θάλασσα στο Φανάρι. Το αγριογούρουνο, άγνωστο πώς, βρέθηκε στην παραλία και κατέληξε μέσα στη θάλασσα, κολλήμψε μια μεγάλη απόσταση και πνίγηκε. Αρχικά το ζώο κινήθηκε ανάμεσα σε ομπρέλες, ξαπλώστρες και λουόμενους. Φανερά τρομοκρατημένο, έδειχνε να έχει χάσει τον προσανατολισμό του και δεν γνωρίζει κανείς πώς βρέθηκε να περιφέρεται στην ακτή. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τον κόσμο, βούτυξε στη θάλασσα. Όπως μαρτυρούν λουόμενοι που ειδοποίησαν το λιμενικό, το ζώο κολλήμψε μια αρκετά μεγάλη απόσταση. Ένας ιδιοκτήτης βάρκας κινητοποιήθηκε για να βγάλει το ζώο από τη θάλασσα, αλλά όταν το προσέγγισε διαπίστωσε ότι αυτό είχε πνιγεί. Με ένα σκηνή το αγριογούρνο ανασύρθηκε μέχρι την ακτή, όπου και ανέλαβε την περαιτέρω διαδικασία το λιμενικό.